γειτονιά μας που επιμένει στην πυρηνική ενέργεια. Είναι και η Τουρκία, μια χώρα εξίσου σεισμογενής, ίσως και περισσότερο μπορούμε να πούμε, που επιμένει να χτίσει πυρηνικά εργοστάσια. Αυτό τουλάχιστον είπε ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας μόλις την Κυριακή το βράδυ, παρά το ατύχημα στην Φουκουσίμα. Επιμένει λοιπόν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πυρηνική ενέργεια και για την Τουρκία. Και σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας εκεί, την Αριάννα Φερεντίνου, και να τη ρωτήσουμε πώς το αντιμετωπίζουν αυτό οι Τούρκοι, αν υπάρχει αντίδραση στην Τουρκία από την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αν συμφωνούν και όλοι στην κυβέρνησή του με αυτή του την απόφαση. Γεια σας από την Κωνσταντινούπολη. Η εντύπωση ότι ο Ταγίπ Ερντογάν εκφράζει και το κοινό αίσθημα στην Τουρκία απέναντι στο θέμα της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας δεν είναι καθόλου σωστή. Τα πρόσφατα δραματικά συμβάντα στην Ιαπωνία και η συνεχής ροή ειδήσεων για τις επικίνδυνες επιπτώσεις στην περιοχή μας λόγω των διαρρογών ραδιενέργειας από τους κατεστραμμένους αντιδραστήρες της Φουκουσίμα αναζωοποίησαν μια αντιπαράθεση ανάμεσα στους εκφραστές της πολιτικής διαφόρων τουρκικών κυβερνήσεων και ενός διωγγούμενου περιβαλλοντικού κινήματος στην Τουρκία. Ενός κινήματος που έκανε έντονη την παρουσία του ήδη εδώ και 35 χρόνια από τη δεκαετία του 1970, όταν υπογράφηκε η αρχική άδεια για την κατασκευή της μονάδας πυρηνικής ενέργειας στο Ακουγιού της Νότιας Τουρκίας. Από την αρχή, η επιλογή του Ακουγιού, μια περιοχή ακριβώς απέναντι από την Κύπρο και λίγα χιλιόμετρα από την σεισμογενή περιοχή των Αδάνων, προκάλεσε ένα σεισμό, το ξαναλέω, που έδωσε ένα σεισμό της τάξης 6,2 της κλίμακας Ρίχτερ τον Ιούνιο του 1998, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Από τότε, τόσο οι κάτοικοι της περιοχής, όσο και πολλές οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, δραστηριοποιήθηκαν για να ανακόψουν την πορεία του έργου. Αριάννα, όμως τώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει και μάλιστα με την κατασκευή, αν δεν κάνω λάθος, 6 εργοστασίων. Δηλαδή, θέλει πάρα πολύ δυναμικά να το προχωρήσει αυτό. Υπάρχει τρόπος να τον εμποδίσουν ή πραγματικά θα προχωρήσει με αυτά τα σχέδιά του? Είναι δηλαδή ορατό, έχει βάλει μπροστά, να το πω έτσι. Έχει βάλει μπροστά και μάλιστα πριν από λίγες μέρες, μιλώντας στους οπαδούς του, στα εγγένεια μιας υδροηλεκτρικής μονάδας στο Καχραμάν Μαράς της Νότιας Τουρκίας, είχε πει ότι όλα έχουν τα ρίσκα τους. Παρομοίασε την ελληνική ενέργεια με το ρίσκο που προκαλεί η ομάδα. Έχουμε ένα πρόβλημα τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν ξέρω αν η Αριάννα μας ακούει. Αν είναι, θα συνδεθούμε και πάλι. Σας ακούω. Και πάλι. Α, Αριάννα, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Σας ακούω πολύ καλά. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ταγίπ Ερντογάν σε πρόσφατη ομιλία του στα εγγένεια υδροηλεκτρικής μονάδας στο Καχραμάν Μαράς της Νότιας Τουρκίας είχε πει ότι όλα τα έργα αυτά έχουν ρίσκα και παρομοίασε μια μονάδα πυρηνικής ενέργειας με το ρίσκο που προκαλεί μια μπουκάλα υγραερίου σε ένα σπίτι. Είπε ότι όλα έχουν το κίνδυνο να εκραγούν. Αν είναι έτσι, λέει, τότε δεν θα πρέπει να βλέπουμε τηλεόραση, να μην χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές επειδή υπάρχει ραδιενέργεια. Είπε ότι είναι εντελώς αποφασισμένος να προχωρήσει και μάλιστα σε 4 μονάδες πυρηνικής ενέργειας και συγκεκριμένα σε μια πρόσφατη επικοινωνία που είχαμε με ανώτατο στέλεχος του Τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών, ρωτήσαμε αν πράγματι ο Τούρκος Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να κάνει αυτά που λέει. Ωστόσο, το στέλεχος αυτό του Τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών μας είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από μια εξαγγελία ως την εφαρμογή της. Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σε καληνυχτήσουμε από την Αθήνα. Και κύριε καθηγητά, τι θα σημαίνει? Μας είπατε ότι έχει φτάσει η ραδιενέργεια από το Φουκουσίμα, από την Ιαπωνία. Μάλιστα. Έχει φτάσει σε εμάς εδώ. Και ότι εάν είναι ακόμη δυνατότερη, ακόμη ισχυρότερη, θα μας επηρεάσει? Όχι, απλώς έχει έρθει πολύ.